αποτελέσματα. Τώρα να αλλάξουμε θέμα, να πάμε σε κάτι άλλο που επίσης απασχόλησε αρκετά ολόκληρο τον νομό της Καστοριάς. Αναφερόμαστε στην ανέγερση του νέου αστυνομικού μεγάρου και το πρώην στρατόπεδο Μαθιουδάκη. Μετά την απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων για κατεδάφιση, οι ειδικοί όπως ακούγαμε, οι οποίοι αποφάνθηκαν και έδωσαν το OK για την κατεδάφιση του συγκεκριμένου κτηρίου, έρχεται ο Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κρήτονας Αρσένης, με μία ερώτηση με την οποία ζητά ανάκληση της απόφασης αυτής, καθώς όπως επισημαίνει υπήρξαν πολιτικές παρεμβάσεις στο Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων και γι' αυτό είχαμε την απόφαση αυτή, κατεδάφισης του συγκεκριμένου κτηρίου. Να μας δώσει λεπτομέρειες και βεβαίως προκύπτει ένα μεγάλο ζήτημα πλέον στο ΠΑΣΟΚ και με το γεγονός ότι ουσιαστικά ο κύριος Αρσένης έρχεται σε αντίθεση με το τοπικό εδώ ΠΑΣΟΚ, γιατί ξέρουμε ότι ο κύριος Αναστασίου πήρε ανοιχτά καθαρή θέση υπέρ της ανέγερσης του συγκεκριμένου κτηρίου. Κοίταξε, ναι, βεβαίως, εδώ τώρα προκύπτει πραγματικά ένα τοπικό πολιτικό θέμα και όχι μόνο τοπικό πολιτικό θέμα, είναι και εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και κάποια στιγμή ας συνεννοηθούν επιτέλους το ποια γραμμή ακολουθούν σε διάφορα πράγματα. Τα ίδια είδαμε και με το σχέδιο Αθηνά, άλλοι το ανεβάζαν, άλλοι το κατεβάζαν, άλλοι το κρύβαν, άλλοι το ανοίγαν. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε να κάνουμε όμως με μία ομή παρέμβαση του Ευρωβουλευτή του κυρίου Κρήτονα Αρσένη, τον οποίο ξέρετε έχω συναντήσει πολλές φορές στην Ευρωβουλή, έχω κάνει και συνεντεύξεις μαζί του, ο οποίος κάνει μία παρέμβαση, νομίζω όχι με ερώτηση. Θα πρέπει να το θεωρούμε τιμή μας πάντως που ένα θέμα της Καστοριάς φτάνει στα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια. Κοίταξε, τώρα θα ήθελα τον κύριο Αρσένη να έχει τουλάχιστον ή και μια ανακοίνωση των πηγών του. Ποιοι είναι αυτοί που τον ενημέρωσαν για όλα αυτά, ας πούμε, εντάξει, γιατί είναι διαφορετικά να είσαι κάπου εκεί, το έχουμε ζήσει, το ξέρουμε όλοι, και να νομοθετείς ή να αποφασίζεις για άλλες περιοχές απλά και μόνο με τρεις φωτογραφίες ή με δύο email. Είναι λίγο διαφορετικό το πράγμα. Εμείς χαιρόμαστε να υπάρχουν παρεμβάσεις και να ανοίγει θέμα. Βέβαια. Εδώ έχουμε να κάνουμε με δύο θέματα. Είναι μία η παρέμβαση που κάνει πια και η καταγγελία που γίνεται προς την κυβέρνηση από τον κύριο Αρσένη. Και το δεύτερο πολιτικό θέμα, τοπικό του ΠΑΣΟΚ, εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ μάλλον, ότι καταγγέλει ευθέως την τοπική εδώ παράταξη, την γραμματεία, την ομαρχιακή μάλλον επιτροπή του ΠΑΣΟΚ και τον γραμματέα τον ίδιο. Και θα σας πω σε λίγο γιατί. Είναι μια ομή παρέμβαση και από ό,τι έχω μάθει έχει ήδη προκύψει θέμα και στο εσωτερικό του Προέδρου, στο γραφείο του Προέδρου, του κ. Βενιζέλου. Θα έχουμε σε λίγο και τον κύριο Αναστασίου να δούμε ποια είναι η άποψή του επί του θέματος. Α, ωραία, εντάξει, αφού τον έχετε, ωραία. Λοιπόν, τώρα να σου πω τι γίνεται. Έχουμε την παρέμβαση που κάνει ο κύριος Αρσένης και λέει ότι αφορμή για την καταγγελία αποτελεί η απόφαση, κάνει καταγγελία λοιπόν. Η απόφαση του αναπληρωτή, λέει, υπουργού να μην χαρακτηρίσει ως μνημείο το κτίριο του στρατοπέδου Μαθιουδάκη στην Καστοριά. Παρά λέει το γεγονός ότι και η εφορία νεωτέρων μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας και η Διεύθυνση Νεότερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Πολιτισμού είχαν εγγράφως αιτιολογήσει την ανάγκη χαρακτηρισμού του ως μνημείου. Η απόφαση, λέει, του αναπληρωτή υπουργού οδηγεί οριστικά στην κατεδάφιση του κτηρίου. Αν και αποτελεί, λέει, παράδοση για το Υπουργείο να ακολουθείται η επιστημονική γνώμη των αρμοδίων υπηρεσιών μετά από πολιτικές παρεμβάσεις, η απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων και του αναπληρωτή υπουργού ανέτρεψε αυτή την παράδοση. Αυτό δείχνει, λέει, ότι οι θεσμοί οργάνωση της κοινωνίας μας, όπως το Κεντρικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού, που είχαν καταφέρει να διατηρήσουν το κύρος τους και την αντικειμενικότητα των αποφάσεών τους, σήμερα καταλύονται μέσα από πολιτικές πιέσεις. Λέει ότι το κτίριο αυτό είναι από το 1903 ή το 1904. Κάτι αντίστοιχο για πολιτικές πιέσεις είχαμε ακούσει και είχαμε διαβάσει και στην επιστολή που έστειλαν οι φορείς που αντιδρούσαν. Αυτοί ενημέρωσαν τον κύριο Αρσένη, φαντάζομαι. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Ακούγαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα ότι οι ειδικοί θα αποφανθούν και οι ειδικοί ήταν τα μέλη του Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων που ήρθαν και πραγματοποίησαν την αυτοψία. Τα μέλη αποφάσισαν, γνωμοδότησαν υπέρ της κατεδάφησης του συγκεκριμένου κτηρίου. Αυτό δεν μας άρεσε και τώρα ψάχνουμε να βρούμε πολιτικές πιέσεις στο συγκεκριμένο συμβούλιο, το οποίο όλος παραδόξως, σύμφωνα και με τα όσα λέει ο κύριος Αρσένης, λειτουργούσε σωστά μέχρι τώρα, αλλά τώρα υπήρξαν οι παρεμβάσεις εξού και η διαφορετική απόφαση. Γιατί ξεχνάς όμως μια δήλωση που εγώ την ακούω ακόμη στα αυτιά μου, είχε ακόμη στα αυτιά μου. Ποια? Η δήλωση Χατζησημεωνίδη τότε, αν θυμάστε, ότι προσέξτε, γιατί όλοι οι σύλλογοι θα προσφύγουν κατά κάποιων αποφάσεων. Αυτό το ανέφερε ο Δήμαρχος.
Καστοριά. Ναι, θυμάμαι, το είχα ακούσει εγώ σε ένα δημοτικό συμβούλιο. Ο άνθρωπος δεν ήξερε κάτι, φαντάζομαι, απλά το υπέθεσε ότι εφόσον γίνει κάτι τέτοιο, θα έχει και μια εξέλιξη τέτοια. Κοινά σου. Δεν... η ερώτηση. Πιστεύω ότι δεν το είπε κανείς τότε, αλλά τώρα προέκυψε. Λοιπόν, το είχε πει ο Δήμαρχος. Λέει λοιπόν ο κύριος Αρσένης, και εδώ είναι το σημαντικό, προκαλούν οι πληροφορίες. Από πού τις έχει ο κύριος Αρσένης τις πληροφορίες, ότι υπήρξε πολιτική παρέμβαση τοπικών αιρετών παραγόντων προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, προκειμένου να μην αποφασίσει το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν εδώ, αυτοί 30 ή 15, που λέγαμε όλοι ότι αυτοί είναι που θα αποφασίσουν, να μην αποφασίσει, λέει, το Κεντρικό Συμβούλιο αντικειμενικά με βάση την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Και καταλήγει πως η λήψη αποφάσεων του Κεντρικού Συμβουλίου με βάση πολιτικές πιέσεις και όχι με βάση την αντικειμενική αξία των εκάστοτε μνημείων όπως προβλέπει ο νόμος, αποτελεί προσβολή για το θεσμό και καθιστά, λέει, την απόφαση παράνομη. Λίγο αργά δεν θυμήθηκε και ο κύριος Αρσένης στο συγκεκριμένο κτίριο. Πού ήταν όλα αυτά τα χρόνια? Λίγο αργά τον ενημέρωσαν οι 2-3 σύλλογοι. Λίγο αργά το θυμηθήκαμε και εδώ στην Καστοριά την ιστορική αξία του κτιρίου. Γιατί εδώ θα πρέπει να πούμε ότι κάποια στιγμή όντως, γιατί λέει στο τέλος ότι να μην επιτρέψετε, λέει, στην πόλη της Καστοριάς, μάλλον επιτρέψτε στην πόλη να διατηρήσει ένα κτίσμα το πόσιμο, λέει, που σφράγισε την ιστορία και τις μνήμες της. Το οποίο κτίσμα μέχρι σήμερα ποιο ρόλο είχε, ποια λειτουργία είχε? Απλά. Είτε να στεγάζει αδέσποτα, είτε οτιδήποτε άλλο. Ένα έσχος και μισό, θα έλεγα. Λοιπόν, Αντώνη, έχουμε και τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Νομού Καστοριάς, τον κύριο Αναστασίου Θωμά. Παραμένεις βεβαίως στη γραμμή. Κύριε Αναστασίου, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Αναγνωστοπούλου. Καλησπέρα στον κύριο Παραρά. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Καλησπέρα. Πολιτικές παρεμβάσεις στο Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων και γι' αυτό είχαμε την απόφαση αυτή από πλευράς των μελών του, που έκριναν ότι το συγκεκριμένο κτίριο θα πρέπει να κατεδαφιστεί. Και όλα αυτά τα λέει ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Αρσένης, ο οποίος ουσιαστικά έρχεται σε πλήρη αντίθεση με εσάς. Έχω διαβάσει με έκπληξη την επιστολή του κυρίου Αρσένη σήμερα το απόγευμα και θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να κάνω κάποιες μικρές παρατηρήσεις επί του κειμένου κυρίως, αλλά και κάποια πολιτικά συμπεράσματα τα οποία εξάγονται από όλο αυτό το θέμα. Ναι. Νομίζω καταρχάς ότι και θα πρέπει να ενημερωθεί κάπως ο κύριος Αρσένης ότι το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο είναι τα ανώτερα όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού. Κύριε Αναστασίου, για να κρίνουν τέτοιου είδους ζητήματα. Μία διευκρίνηση μπορείτε να μας κάνετε? Ορίστε. Είναι η ανακοίνωση του κυρίου Αρσένη, είναι σε συνεννόηση, παράδειγμα, με εσάς? Το λέω με εσάς γιατί ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ είναι, ΠΑΣΟΚ είστε κι εσείς. Έχετε συνεννοηθεί γι' αυτό ή όχι? Σας φαίνεται η ανακοίνωση να είναι σε συνεννόηση με την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ? Όχι, για να καταλάβω απόλυτα. Προφανώς και όχι. Όχι, ωραία. Προχωρώ. Θέλω λοιπόν να πω ότι το κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων και το ΚΑΣ είναι τα ανώτερα όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού για να κρίνουν τέτοιου είδους ζητήματα. Είναι ανώτερα ακόμα και από την εφορία νεωτέρων μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας, την οποία επικαλείται ο κύριος Αρσένης, η οποία υπάγεται στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού που πήρε την απόφαση κατεδάφισης. Αυτό είναι το πρώτο και με κάποιο τρόπο νομίζω ότι πρέπει να ενημερωθεί ο κύριος Αρσένης για τη δομή που έχουν τα όργανα στο Υπουργείο Πολιτισμού. Το δεύτερο είναι ότι στο κείμενό του μιλά για πολιτικές παρεμβάσεις. Ο ίδιος τι επιχείρει ακριβώς να κάνει σήμερα, μπορείτε να μου διευκρινίσετε? Αυτό δεν είναι πολιτική παρέμβαση? Και μάλιστα χοντροκομμένη και κατόπιν εορτής, χωρίς να γνωρίζει τα γεγονότα και το παρελθόν του έργου. Πώς ζητάει δηλαδή να ανακληθεί αυτή η απόφαση? Με ποιο σκεπτικό? Ότι το είπε η εφορία νεωτέρων μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας? Μα η ίδια εφορία υπάγεται στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το οποίο ήρθε, έκανε αυτοψία και αποφάνθηκε ότι το κτίριο με ευρύτατη πλειοψηφία πρέπει να καταδαφιστεί. Με συντριπτική η απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου ήταν ευρύτατη πλειοψηφία. Τρίτον, σε κάποιο σημείο τη επιστολή μιλάει για παράνομη απόφαση. Είναι πρωτοφανή πράγματα αυτά. Τι είναι ο ίδιος? Είναι δικαστής? Είναι εισαγγελέας? Αφού βλέπει παράνομη απόφαση στο ΚΑΣ, γιατί δεν οδηγεί ο ίδιος με μήνυσή του την υπόθεση στη δικαιοσύνη? Τέταρτον, αυτός είναι ο ρόλος των ευρωβουλευτών? Γι' αυτό το λόγο τους εκλέγουμε? Να στρέφονται κατά υπηρεσιακών οργάνων, υπηρεσιακών παραγόντων και να σταματούν τις όποιες επενδύσεις ή όποια έργα πάνε να γίνουν στους νομούς, τα οποία τρέχουν εδώ και 12 χρόνια, 13. Είναι ένα έργο ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ. Το γνωρίζει ο κύριος Αρσένης αυτό? Τον ενημέρωσαν αυτοί που τον ενημέρωσαν ότι αυτό το έργο είναι ένα έργο το οποίο διεκδικεί ο νομός Καστοριάς τελευταία 8-9 χρόνια?
ξέρει πόσο σημαντικό είναι για την Καστοριά το έργο αυτό. Ή μήπως επειδή ο ίδιος αμείβεται με 15.000 ευρώ το μήνα ως ευρωβουλευτής, του φαίνεται πολύ μικρό το ποσό. Και μην ακούσω να χαρείτε ότι αγαπάτε, ότι λαϊκίζω, διότι κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα, όταν δεν ανέχεις σε ορισμένα πράγματα και λες τα πράγματα με το όνομά τους, τότε λένε ότι είσαι λαϊκιστής. Λοιπόν, λαϊκίζεις όταν λες ψέματα. Εγώ δεν λέω ψέματα. Επικοινωνήσατε με τα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ, γιατί έχω επικοινωνήσει με το γραφείο του Προέδρου. Ναι. Βεβαίως, διαμαρτυρήθηκα εντονότατα για όλο αυτό το επεισόδιο το οποίο έχει συμβεί. Μισό λεπτό. Ο άνθρωπος αυτός δεν θα μπορούσε να εκφράσει μια άποψη ως ευρωβουλευτής, κύριε Αναστασίου δηλαδή? Ασφαλώς. Πρέπει να πάρει την άδεια. Ένα λεπτό, να ξεκαθαρίσουμε. Πρέπει να πάρει την άδεια του ΠΑΣΟΚ για να μιλήσει. Γιατί σας είπα εγώ να πάρει τη δική μου άδεια ή την άδεια του ΠΑΣΟΚ? Ρωτάω πώς είναι η διαδικασία στο κόμμα σας, δεν ξέρω. Κύριε Παραρά, εγώ λέω κάτι άλλο. Εγώ λέω και νομίζω ότι είναι καθαρό ότι διαπράττει αυτή τη στιγμή ο κύριος Αρσένης μία άνευ προηγουμένου για την εσωτερική λειτουργία του ΠΑΣΟΚ πολιτική απρέπεια. Θα έπρεπε πρώτα να έχει ζητήσει μία ενημέρωση από την Ομαρχιακή Επιτροπή εδώ τοπικά. Θα έπρεπε να έχει ρωτήσει, να μάθει ποια είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ εδώ τοπικά. Ποια ήταν στο παρελθόν. Το ΠΑΣΟΚ όλα τα τελευταία χρόνια ήθελε και προσπάθησε και το είχε μόνιμα στην ατζέντα του να γίνει το αστυνομικό μέγαρο στην Καστοριά. Αυτό το υπηρέτησαν όλα τα πρόσωπα που υπηρέτησαν θεσμικά το ΠΑΣΟΚ στην Καστοριά. Τότε όμως, κύριε Αναστασίου, τότε δεν είχαμε ανακαλύψει την ιστορική και αρχιτεκτονική αξία του συγκεκριμένου κτηρίου. Κυρία Αναγνωστοπούλου, ο υπερευαίσθητος κύριος Αρσένης και όλοι αυτοί οι υπερευαίσθητοι οι οποίοι σήμερα βγαίνουν και μιλούν για να παραμείνει αυτό το κτίριο, μπορείτε σας παρακαλώ πολύ να μου πείτε πού ήταν όλα αυτά τα χρόνια που το κτίριο ήταν κοινοκομείο? Αυτό επισημαίνω ότι τότε... Γιατί σας έχω ξαναπεί και σε εσάς νομίζω, συζητούσαμε μαζί, ότι μαθήματα ιστορίας του τόπου μου, ιδιαιτέρως από ανθρώπους που δεν είναι από την Καστοριά, δεν δέχομαι. Ξέρω πολύ καλά την ιστορία του τόπου μου. Όλοι αυτοί λοιπόν οι υπερευαίσθητοι που σήμερα βλέπω τον κύριο Αρσένη να χαρακτηρίζει το κτίσμα τοπόσιμο. Ακούστε πράγματα. Αυτό είναι το τοπόσιμο κτίσμα της Καστοριάς. Το στρατόπεδο Μαθιουδάκη. Δηλαδή όταν έρχεται ένας ξένος και τον φιλοξενούμε, πρώτα από το στρατόπεδο Μαθιουδάκη τον περνάμε. Το οποίο το είπατε λειτουργούσε ως κοινοκομείο. Είναι δυνατόν? Αυτός είναι ο ρόλος των ευρωβουλευτών. Να σταματούν οποιαδήποτε πιθανή επένδυση, οποιοδήποτε πιθανό έργο. Έχει αντιληφθεί ο κύριος Αρσένης πόσο κρίσιμο είναι για την Καστοριά και τον ομό της Καστοριάς ένα έργο της τάξης των 6 εκατομμυρίων ευρώ? Έχει αντιληφθεί την οριακότητα της κατάστασης της τοπικής οικονομίας? Τι σημαίνει επικοινωνήσαμε, όπως είπατε, με το γραφείο του Προέδρου? Τι σημαίνει όλο αυτό δηλαδή τώρα? Κοιτάξτε κύριε Παραρά, υπάρχει μια εσωτερική λειτουργία στο ΠΑΣΟΚ. Ναι. Και αυτό έχει να κάνει με τα όργανά του. Δεν είναι δυνατόν ένας βουλευτής, ένας ευρωβουλευτής από έναν διαφορετικό νομό να μιλήσει για έναν άλλο νομό χωρίς να έχει ζητήσει μία ενημέρωση, μία γνώμη, μία άποψη, μία ιστορική προσέγγιση του θέματος από την εκάστοτε τοπική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, από την εκάστοτε νομαρχιακή επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, εδώ σας είπα και πριν ότι το ΠΑΣΟΚ όλα τα τελευταία αυτά χρόνια ήθελε και προσπάθησε να γίνει το κτίριο αυτό, το είχε πάντοτε στην πολιτική του ατζέντα. Αυτό το υπηρέτησαν όλα τα πρόσωπα του ΠΑΣΟΚ. Όλα. Μηδενός εξαιρουμένου. Και οι προηγούμενοι γραμματείς των Μαρχιακών Επιτροπών και ο τέος βουλευτής, όλοι. Αυτό προφανώς δεν το γνωρίζει ο κ. Αρσένης. Και γι' αυτό σας είπα και νωρίτερα, διαπράττει μια άνευ προηγουμένου για την εσωτερική λειτουργία του ΠΑΣΟΚ πολιτική απρέπεια. Πρέπει να ρωτήσει, να συζητήσει. Εγώ δεν ζήτησα να πάρει την άδειά μου. Αλλά δεν νομίζω ότι θα ήταν τόσο δύσκολο να μιλήσει με μέλη της κεντρικής, με τη Συνομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ ή μαζί μου, να ρωτήσει ποια ήταν η πολιτική τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα χρόνια για αυτό το θέμα στην Καστοριά. Μπορεί να κάναμε τόσα χρόνια λάθος εμείς. Ο καθένας όμως έχει και να ερχόταν σήμερα ο Αρσένης να μας άνοιγε τα μάτια. Ο καθένας, κύριε Αναστασίου, έχει και την ελευθερία της γνώμης του. Δεν διαφωνώ. Και καλά κάνει και την εκφράζει. Και έτσι και εγώ βγαίνω και λέω την δική μου άποψη. Αλλά όλο αυτό, χωρίς να ενημερώσει κανένα τοπικά και να παίρνει θέσεις οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με την πολιτική θέση την οποία υπηρετούσαμε τόσα χρόνια, είναι προφανές καταρχάς ότι προσβάλλει τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές του 2009 στην Καστοριά. Για τον απλούστατο λόγο ότι οι άνθρωποι αυτοί ψήφιζαν και το ευρωψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ διότι συμφωνούσαν με την πολιτική ατζέντα που έβαζε το ΠΑΣΟΚ στην Καστοριά. Δεν μπορεί λοιπόν να έρχεται αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ευρωβουλευτής, τον οποίο τον έχουμε ψηφίσει όχι με σταυρό. Γιατί, όπως ξέρετε πολύ καλά, η ευρωλίστα είναι διορισμένη. Επιλογή Παπανδρέου ήταν ο κύριος. Βεβαίως. Του Γιώργου Παπανδρέου, έτσι. Βεβαίως. Να σας ρωτήσω, επαναλαμβάνω όμως και αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο, κύριε Αναστασίου. Προκαλούν, λέει, οι πληροφορίες ότι υπήρξε πολιτική παρέμβαση τοπικών αιρετών παραγόντων,
Ερετός είστε κι εσείς που εκλέγεστε ενώ από τα μέλη του ΠΑΣΟΚ. Ερετός είναι και ο Δήμαρχος και ο Αντιπεριφερειάρχης και ο Βουλευτής. Προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να μην αποφασίσει, λέει, το Κεντρικό Συμβούλιο αντικειμενικά κτλ. Εδώ όντως έχουμε μια ευθεία παρέμβαση και καταγγελία για τον τρόπο λειτουργίας δεκάδων ανθρώπων και οργάνων στο Υπουργείο Πολιτισμού. Και σας ανταπαντώ με ερώτημα. Ο ίδιος τι επιχείρει σήμερα να κάνει? Δεν κάνει πολιτική παρέμβαση? Με ποια λογική στέλνει ο ίδιος την επιστολή αυτή στον Υπουργό Πολιτισμού και στον αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού και ζητάει ανάκληση της απόφασης? Ως τι? Ενδεχομένως έχει στα χέρια του αυτά που επικαλείται, που λέει ότι η εφορία νεωτέρων μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας και η διεύθυνση νεότερης και σύγχρονης αρχιτεκτονικής χειρονομίας του Υπουργείου Παιδείας είχαν εγγράφως, λέει, αιτιολογήσει την ανάγκη χαρακτηρισμού τόσο μνημείο. Μα φυσικά υπάρχουν, και εγώ τα έχω στα χέρια μου αυτά, με μια διαφορά. Ότι οι υπηρεσίες αυτές και τα όργανα αυτά υπάγονται στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο είναι ανώτερο να αποφασίσει. Ήρθε λοιπόν μια 15-μελής ομάδα εδώ, ήρθε το κτίσμα και απεθάνθη. Και μάλιστα πήρε μια απόφαση ευρυτά της πλειοψηφίας. Ότι δεν αποτελεί νεότερο μνημείο και δεν είναι ιστορικό μνημείο. Μπορεί αυτή η ενέργεια από πλευράς του κυρίου Αρσένη να ανατρέψει ενδεχομένως τα πράγματα? Θέλω να πιστεύω πως όχι. Είναι μια έγγραφη διαμαρτυρία που κάνει. Το θέμα δεν έρχεται στην Ευρωβουλή, έτσι. Η Ευρωβουλή δεν μπορεί να ασχοληθεί. Όχι, δεν το φέρνει καν στην Ευρωβουλή. Η δεν επιστολή μπορεί, του, με συγχωρείτε, απευθύνεται στον Υπουργό Πολιτισμού. Έτσι, μπράβο. Νομίζω το αναφέρατε προηγουμένως, εφόσον θεωρεί ότι όλο αυτό είναι παράνομο και υπήρξαν πολιτικές παρεμβάσεις και δεν ακολουθήθηκε η σωστή, νόμιμη και πρέπουσα οδός, μπορεί ο ίδιος να καταθέσει μία μήνυση απέναντι στη λειτουργία του. Είναι δυνατόν να μιλάει στο σκεπτικό του για παράνομη απόφαση? Ποιος είναι ο κύριος, δηλαδή πώς κρίνει μια απόφαση ενός οργάνου παράνομη, ευρυτά της πλειοψηφίας? Πώς την κρίνει παράνομη, είναι δικαστής, είναι εισαγγελέα. Και αν διαβλέπει καραμπινά την παρανομία, ας ζητήσει να πάει υπόθεση στη δικαιοσύνη. Λοιπόν, δεν μπορεί να στέλνουμε επιστολές έτσι ακρίτως και να στοχοποιούμε ένα νομό και να δημιουργούμε αναταραχές. Δεν είναι ο ρόλος των ευρωβουλευτών αυτός. Μάλιστα. Αντώνη. Και ξέρετε, επιτρέψτε μου, ναι, διότι ειλικρινώς εκνευρίστηκα με όλο αυτό το οποίο έχει γίνει. Νομίζω ότι έτσι εξηγείται και γιατί το ΠΑΣΟΚ σήμερα, ξέρετε, έχει πάει τόσο χαμηλά. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν στελέχη με τέτοιου τύπου χαοτική λειτουργία να εκπροσωπούν το ΠΑΣΟΚ. Να σας θυμίσω και το σχέδιο. Το ΠΑΣΟΚ έχει όργανα, είναι οργανωμένο κόμμα, συντεταγμένο κόμμα και θα έπρεπε να μιλήσει με τα όργανα του. Κύριε Αναστασίου, πάνω σε αυτό που λέτε, δεν έχω δει όμως κάποια ουσιαστική παρέμβαση όταν υπάρχει μια τέτοια αριθμία, κύριε Αναστασίου. Πρέπει να ξεκαθαρίσετε και τον ρόλο γενικά. Υπάρχει κάποια παρέμβαση? Από τη μία βλέπουμε το ένα, από την άλλη βλέπουμε το άλλο. Καταλάβατε, μια παρέμβαση, κάτι. Από μέρους μου? Από το κεντρικό κόμμα εννοώ. Κοιτάξτε τώρα, νομίζω ότι δεν θα μπορούσε το κεντρικό κόμμα, αν διαφωνεί με τον κύριο Αρσένη, να τον διώξει τον κύριο Αρσένη από ευρωβουλευτή. Κοιτάξτε όμως τώρα, ένα λεπτό. Υπάρχει μια ανακοίνωση που γίνεται από ευρωβουλευτή. Το θέμα θα μπορούσε, αν υπήρχε αν ήμασταν σε άλλη πόλη και ήταν ένα άλλο θέμα, να πάρει μια τεράστια διάσταση. Και όντως να μην γίνει το έργο ή να γίνει κτλ. Καταλάβατε. Είναι σοβαρές οι τοποθετήσεις του ότι αποτελεί προσβολή για το θεσμό και καθιστά και την απόφαση παράνομη. Δηλαδή κάποια στιγμή, ελευθερία λόγου υπάρχει βέβαια, αλλά μέσα στα κομματικά σας όργανα υποτίθεται ότι συνεργάζεται για μερικά πράγματα, έτσι. Ναι, υποτίθεται, σωστό. Έχει σχέσεις ο κύριος Αρσένης με την Καστοριά οποιοδήποτε είδους? Εμένα ρωτάτε? Ρωτάω, ναι. Δεν γνωρίζω. Εγώ να σας πω άσχετο με το θέμα. Γιατί μου κάνει εντύπωση που ασχολήθηκε με το θέμα. Όχι, όχι. Ένα αξιόλογος τέλεχος τοπικός παράγοντας, ο γιος του κυρίου Ράπτη, γνωστός παράγοντας του αθλητισμού, εργάζεται, άσχετο με το θέμα όμως αυτό, έτσι, εργάζεται με πολύ καλά αποτελέσματα στο γραφείο του κυρίου Αρσένη στο Στρασβούργο. Τον έχω συναντήσει πάρα πολλές φορές, άσχετα το ένα με το άλλο. Γι' αυτό που ρώτησες αν υπάρχουν σχέσεις. Σχέση με εγώ τι να υπάρχει. Για να εξηγήσω το όψιμο, γιατί πραγματικά όψιμο, ενδιαφέρον του κυρίου Αρσένη για θέματα της Καστοριάς. Μαριγώ, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Αύριο το πρωί εγώ, αν θέλω να κάνω ένα φάκελο, και για μένα αυτό δεν είναι καθόλου κακό και πολύ καλό γίνεται. Αν εγώ θέλω να κάνω ένα φάκελο αύριο για να καταγγείλω, για παράδειγμα, την εκτροφή γουνοφόρων ζώων, στέλνω 15 email, πάω και ένα φάκελο σε 15 ευρωβουλευτές και τους παρακαλώ πάρα πολύ να ελέγξουν διάφορα θέματα. Εμείς αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται. Απλούστατα, έτσι, οι ευρωβουλευτές που θα βγάλουν ανακοινώσεις δεν θα πούν ότι η εκτροφή γουνοφόρων στην Ελλάδα είναι παράνομη.
θα πούνε ενδεχομένως ότι πρέπει να περιοριστεί ή να μπουν κάποια όρια. Εδώ, αυτό που λέει από ό,τι κατάλαβα ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ είναι ότι υπάρχει μια ομή παρέμβαση και μια απόφαση ήδη ενός ευρωβουλευτή για κάτι ότι είναι παράνομο, λες και έγινε δικαστήριο. Αυτό εννοεί προφανώς. Ακριβώς. Αφενός και αφετέρου υπάρχει και ένα πολιτικό ζήτημα το οποίο με ενόχλησε προσωπικά, που έχει να κάνει με την πολιτική απρέπεια την οποία διαπράττει ο κύριος Αρσένης. Μάλιστα. Έπρεπε να το ξέρει, έπρεπε να το γνωρίζει, και αν και επειδή δεν προέρχεται από τα εσωκομματικά όργανα του ΠΑΣΟΚ, είναι πιθανό να μην το ήξερε, έπρεπε να τον έχουν ενημερώσει ότι όταν πας να κάνεις μια παρέμβαση σε ένα νομό, πρώτα δεν μαθαίνεις το ιστορικό. Και δεν είναι το ΠΑΣΟΚ της Καστοριάς. Συμφωνεί με το έργο, διαφωνεί με το έργο. Γι' αυτό υπάρχουν τα όργανά σας, μία επικοινωνία μπορεί να γίνει άνετα και μπορούσε να γίνει. Ναι, βεβαίως. Σωστό. Να πούμε βέβαια στον κύριο Στένι ότι υπάρχουν και πολλά άλλα θέματα της Καστοριάς με τα οποία θα μπορούσε επίσης να ασχοληθεί και όχι μόνο στο συγκεκριμένο. Τα έχω κουβεντιάσει πάντως μαζί του και για την λίμνη και την ρύπανση όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είδα κάτι. Δεν είδαμε κάτι. Ναι, έχω συζητήσει μαζί του και για κάποια άλλα ζητήματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μέχρι στιγμής όλο αυτό που γίνεται. Αλλά προφανώς τώρα προκύπτει ένα μεγάλο θέμα, όπως λέει ο κύριος Αναστασίου, και με το γραφείο του κύριου Βενιζέλου. Τώρα, μάλιστα, δεν ξέρω αν κανείς θα τραβήξει αυτιά κάποιου, αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πολιτικό θέμα τοπικό. Ωραία. Κύριε Αναστασίου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο. Όχι, όχι, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ να ευχηθούμε. Αντώνη. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο θέμα, αυτή η παρέμβαση που έχει γίνει. Θέλω να πω ότι ταυτοχρόνως υπήρχε μια πληροφορία, την οποία διέψευσε πολύ γρήγορα ο κύριος Χατζησημεωνίδης. Θέλω να σας πω ότι υπήρχε μια πληροφορία τις τελευταίες μέρες, ότι και οι Τούρκοι δημοσιογράφοι, επισκέπτες που ήρθαν στην Καστοριά, ναι, με πρόσκληση που έγινε και από τον κύριο Χατζησημεωνίδη, ότι κάποιοι, ενώ δεν μπήκε στο πρόγραμμα, κάποιοι πήγαν ίσως και εκεί. Ενδεχομένως να δουν αν αυτό ήταν κάτι, δεν ήταν. Υπήρχε μια φήμη τέτοια. Εγώ, ξέρετε, αμέσως έκανα ρεπορτάζ να διαπιστώσω αν ή η κυρία Μισκία ή ο δήμαρχος τους πήγε και στο Μαρθιουδάκι, ενώ δεν υπήρχε λόγος. Απλά και μόνο ενδεχομένως λέω, υπήρχε αυτή η πληροφορία, ότι μπορούσαν να προκαλέσουν κάποιο θέμα οι ίδιοι. Αυτό διαψεύτηκε, επαναλαμβάνω, πολύ γρήγορα και από την κυρία Μισκία και από τον κύριο Χατζησημεωνίδη, ότι δεν έγινε, ότι δεν πήγαν εκεί οι Τούρκοι, δημοσιογράφοι και τουριστικοί πράκτορες. Και από εκεί και μετά το θέμα τελείωσε. Όμως, βλέποντας αυτό, βλέποντας το ένα ή το άλλο, φαίνεται ότι υπάρχει μία επιμονή να μην γίνει σεβαστή η απόφαση των αρμοδίων υπηρεσιών που πριν από έναν μήνα όλοι σε αυτές τις υπηρεσίες δηλώναν ότι δείχνουν απόλυτο σεβασμό. Ναι. Αυτό να το σημειώσουμε, γιατί αυτό ακούγαμε μέχρι να υπάρξει η απάντηση από πλευράς του, η απόφαση, παραδείγματα, για να είμαι πιο σωστή, ότι οι ειδικοί θα μιλήσουν για εκείνους που εξέφραζαν αντιρρήσεις, οι ειδικοί μίλησαν, αλλά προφανώς αυτό ακόμη και σήμερα δεν γίνεται σε